Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ειλικρινά, με απορία και λύπη, για να χρησιμοποιήσω μια δική σας φράση, κύριε Υπουργέ, δεν άκουσα τίποτα να λέτε και το περίμενα από εσάς, λόγω των καθηκόντων σας, για ό,τι πρόσφατα συνέβη στη δημόσια τηλεόραση. Για αυτά που είδαμε, τα κολλημένα χαρτάκια και τις εντολές προς τους δημοσιογράφους, έτσι ώστε να μην καλύψουν τα όσα δημήθησαν στην Ικαρία κατά το ταξίδι του Πρωθυπουργού, που ο ίδιος, σε συνέντευξή του χθες, είπε ότι ήταν ένα λάθος που πλήγωσε τους πολίτες. Η δημόσια τηλεόραση δεν είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Την πληρώνουμε όλοι με ανταποδοτικό τέλος στους λογαριασμούς μας στη ΔΕΗ κάθε μήνα. Πρέπει να συμβάλλει στην πραγματική ενημέρωση, στην πολυφωνική ενημέρωση, πρέπει να συμβάλλει στην ψυχαγωγία των πολιτών, είναι υποχρέωσή της από τον νόμο σύστασής της, και ειλικρινά θα περίμενα τουλάχιστον να πείτε ότι ήταν λάθος ή να ζητήσετε ευθύνες. Η ίδια η ΕΣΥΑ σας το ζητά και έχει κάνει επώνυμες καταγγελίες οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε κάτι, έστω για ένα λεπτό, ότι ήταν λάθος, ότι δεν θα ξαναγίνει? Όχι, εν πάση περιπτώσει, να είστε πιο ειλικρινείς. Είμαστε κυβέρνηση και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν είναι μαγαζί σας όμως αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλετε πραγματικά μία απάντηση.